stream ένα ήσυχο και ωραίο. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου. Απλά επιθέσει τη φιλοσοφία των Ελλήνων, υπάρχει ας πούμε το αντίληψη. Το να βρήσεις ας πούμε μία φορά, δύο φορές πάει στο διάλογο, να το πούμε έτσι. Μέχρι και εγώ έχω βρήσει πολλές φορές μέσα στο stream. Έτσι, αλλά... Έχεις ιδιαίτερο τρόπο να βρίζεις. Ναι, βρίζω με έναν ιδιαίτερο τρόπο, δηλαδή όχι προκλητικό και όχι να προσβάλλω κάποιον. Αυτό προσπαθώ να κάνω, δηλαδή προσπαθώ να... Άμα θες να βρίσεις, βρίσεις ελεύθερα, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Αρκεί να μην προσβάλλεις κάποιον. Περιμένω ρε Σιλία. Δηλαδή ας πούμε αυτό το ότι... Γιατί ακούω μερικούς που λένε εγώ τους τα λέω λίγο για να διορθωθούνε. Ναι. Τους μπινελικών ολί γιατί κάνουν λάθη και τους τα λέω ολί για να διορθωθούν. Αυτό πόσο στέκει? Δεν στέκει καθόλου. Από τη στιγμή που κάθεσαι και εσύ και βρίζεις, δεν βλέπω να διορθώνεις και πολλά. Βλέπω κιόλας και στο chat ήδη γράφουν μερικοί Mafia Army, έχουν έρθει μερικοί από τους δικούς μου. Ευχαριστώ που ήρθατε και υποστηρίζουμε εδώ πέρα την πιπίτσα. Να είστε καλά, μαγκές. Εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Κανένα πρόβλημα. Εννοείται βέβαια ότι και τα δικά μας παιδιά θα σας υποστηρίξουν βέβαια. Όποτε θέλουν, δεν έχω κανένα πολύ πρόβλημα. Το... Η σεζόν τελειώνει στις 11 Νοεμβρίου, έτσι, σε 11 μέρες. Σε 11 μέρες. Πώς το βλέπεις, μέχρι πού πιστεύεις ότι θα μπορείς να πας? Το φτάνω το Diamond. Θα πάρει και Diamond, ε. Ναι, έχω το στόχο μου το Diamond. Θέλω φέτος να αλλάξω τα borders και αυτά, τα παρέθηκα τα πλατίνα. Καλή επιτυχία. Εμείς πάλι το βλέπουμε το gold. Από πλάτινου. Από πλάτινου που είμαστε το βλέπουμε, θα πέσουμε στο gold. Έλα ρε, θα σε κρατήσουν τα παιδιά εδώ, θα πας τώρα. Με τον Ηλία, άμα έχει όρεξη και ο Άγγελος κάποια στιγμή, θα σε κρατήσουν. Μου σκάσαν πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα. Σου σκάσανε, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή, σε βλέπω εγώ τώρα. Δεν το περίμενα. Δεν περίμενα να πεθάνω βέβαια, αλλά... Καλή, μη στεναχωριέσαι. Έχεις εδώ το χιλερά, μη στεναχωριέσαι. Συγγνώμη, δεν ήξερα. Ήσουν πλάτινο και έπαιξες τα 10 games και σε πέταξε gold, ας πούμε, ή έπεσες από πλάτινο? Όχι, βασικά αυτό τώρα το account που παίζω είναι Smurf. Έτσι, είναι ένα Smurf Silver που έχω και το έχω. Α, μα τι. Άλλο, κανεί άλλο, τίποτα, κανένα. Και σκέφτομαι αυτό, δεν ήρθε καν από το θάμνο εκεί πέρα που. Φέρανε παρέα. Μω παρέα, αυτό εδώ πέρα έφερε όλη την εθνική Ελλάδο. Ή Πολωνίας ή Ουγγαρίας, δεν ξέρω τι. Όλη η εθνική ήρθε εδώ πέρα. Βασικά, κοίταξε, έχω ένα account το οποίο πέρσι ήταν πλάτη μου και φέτος δεν είχα το χρόνο να το πάω σε... Δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα. Ναι. Τυχώς. Ήταν η Άννη που κοροϊδεύαμε. Η Άννη, στο όπαγο, θα κάνει κάρι. Ναι. Κάντης Psychological Support αυτήνης. Έτσι. Ενθάρρυν έτοιμα, κάτσε. Άννη, good job. Εγώ δεν μπορώ να γράψω γιατί... Τι έχεις, chat ban. Όχι. Τι. Έχω ένα δικό μόριο στα χέρια μου αυτή τη στιγμή για αυτά που έλεγα και για αυτά που συνέβησαν. Έχω ένα παίο στα χέρια μου. Τι έχει, okay, δεν το κατάλαβα. Μπορείς να συνεχίσεις. Λοιπόν... ξεφυλίστηκα, μου πείτε, αυτό έγινε, ξεφυλίστηκα. Είμαι 0-2 και η Άννη είναι 4-0. Ποιος θα το πίστευε, ποιος θα το πει και θα το πιστέψει. Καλή, μη στεναχωριέσαι. Θα κάνει κάρι ο Τίμπερς εδώ πέρα. Μη στεναχωριέσαι. Δεν ξέρω ότι στεναχωριέμαι, απλά. Λοιπόν, το έχουμε λέει εκεί. Τι ήθελα να πω. Ναι, που λες το ένα account ήμουν πλάτη μου πέρσι. Το πετύχαμε μαζί με τον Ethereum και το κάναμε στο τελευταίο game τη σεζόν συγκεκριμένα. Μια χαρά. Τελευταίο game τη σεζόν όταν κλείσανε τα ranked. Εμείς είχαμε πάει ένα duo. Και έτσι πήρα το Platinum, ουσιαστικά, στο No Words Don't Push. Μετά, φέτος δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα με αυτό το account, γιατί εντάξει, παίζω σε διάφορα account, η αλήθεια είναι αυτή. Και είχα ένα άλλο account, το οποίο ήταν πέρσι Silver Gold σε 3v3, και κάποια στιγμή, όταν βγήκα σε άδεια, έπιασα και έπαιζα εκεί πέρα, το πήρα πολύ πατριωτικά, ξέρεις, και με τον άντρα μου κτλ. Και το πήγα Platinum, εκείνο. Platinum 5, αλλά ήμουν πολύ τυχερή, δηλαδή το ξέρω τι. Είναι έτσι, ότι και ειδίως με τα support που παίζω εγώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο για να πας Platinum. Εγώ που λες, καταφέρνω και πάω Platinum πρωτού αλλάξει season, γιατί είναι ακριβώς 2 μέρες κιόλας πρωτού αλλάξει season, δηλαδή ήμουν πολύ πιο μπροστά, τα κατάφερα.
Και με το που αλλάζει η season και με κάνει unranked και ήμουν σε ένα πολύ μεγάλο φόβο. Τώρα λέω, άμα παίξω τα 10 τα games, ας πούμε, τι θα με πάει και φοβάμαι. Ήσυχα, κοπελάρα μου, μη κλαίσεις, μη κλαίσεις, σκυλίσεις μου. Ναι. Και έβλεπα κι άλλους και τους φίλους μου, ας πούμε, που ήταν platinum, παίζανε τα 10 τα games και τους πέταγε gold, ας πούμε, και τρόμαζα. Και λέω, Παναγία μου, άντε πάλι την αρχή, ποιος ανεβαίνει. Και λέω, μια μέρα δεν γαμιέται, θα τα παίξω. Και έκατσα μια μέρα και τα παίξα όλα και τα 10. Και στην αρχή δεν τα είχα πάει καλά. Είχα 0 wins, 3 defeats. Και λέω, πω Παναγία μου, θα με πετάξει κανένα gold τώρα. Είχα δει κι άλλους, τους είχε πετάξει και silver. Εκεί ήταν που είχα φρικάρει κιόλας. Είχα φίλο platinum, μου το πετάξει silver. Ναι, υπήρχαν. Δεν ξέρω για ποιο πούστη λόγο του το έκανε αυτό. Και τους φίλους είχα που από platinum τους πέταξε silver. Ναι. Και λέω, πω Παναγία μου, αν με πετάξει silver, τι να κάνω τώρα, ποιος ανεβαίνει πάλι. Τέλος πάντων, από λόγο, παίζω τα 10 games, ξεκινάω με 0-3, 0 wins, 3 defeats, σερί, και μετά παίρνω τα άλλα 7 σερί. Και με πετάει platinum 4, ακόμα πιο ψηλά κιόλα από αυτό που ήμουνα. Ήμουνα platinum 5 και με πέταξε platinum 4. Πού τον εφέριου να είσαι, να γεια σου μαμά. Πού είσαι, αγόρι μου, εσύ, πού είσαι, παιδί μου. Αυτό είναι ο Τέξος, το άλλο παιδί μας. Άκου τι λέει. Ο κύριος Rage Quit. Έκανες κανένα Rage Quit τελευταία. Βάλε ένα ύποπτο word εκεί πέρα που θέτω σε Τσουάνι την προηγούμενη φορά, γιατί πιστεύω ότι θα ξανάρθω. Αμάνα, μάνα, μάνα, εδώ πάμε, πέμπε. Γίνεται χαμός. Έλα, έλα. Το γουρούνι εδώ, την άλλη να δω, την άλλη να. Δεν έχω μάνα, αυτού. Το γουρούνι εδώ. Του γαμώτη. Άμα, τι κάναμε τώρα. Το γουρούνι τα κάνει όλα. Μα και ο άντρας μου με το γουρούνι ανέβηκε. Με τη Σετζουάνι, συνέχεια, με Ινάρι, ναι. Το πρώτο τσάμπλο μου είχα παίξει. Πολύ δύσκολη η Σετζουάνι, ρε παιδιά, δεν ξέρω τι να σας πω. Δηλαδή, πιστεύω Σετζουάνι Βά είναι πολύ καλά τέτοιο. Εδώ ένας σε ρωτάει, επειδή ναι. Παίζω Νάμι, λέει, πώς στο level 2 πήρες E και όχι Q. Δεν ξέρω, έκανα μάλλον μαλακία εκεί, sorry κιόλας. Εγώ κιόλας με την Νάμι έτσι παίζω. Δεν βγάζω την Q στην αρχή, επειδή δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε. Το ερώτημα είναι γιατί έβγαλα παγίδα και δεν έβγαλα το E στο δύο level. Εγώ γουστάρω πολύ με Νάμι, ας πούμε, να ξεκινάω με heal slow και απλά μαξάρω μετά τρελά το slow για να κάνει το slow το εντικάριβο μακριά και μετά να έχω εγώ πιο εύκολο να ανοίξω την Q. Μαξάρεις τον E, το E. Ναι, εγώ μαξάρω το E σαν Νάμι. Ναι, τον E. Τον E. Τον E. Τον E. Τον E. Τον E. Ναι, ναι, η Νάμι δικιά μου έχει και νι. Οκ, παιδιά, από εδώ και πέρα όσοι παίζουν Νάμι, μαξάρουν νι. Ναι, νι μαξάρουν. Είδες τι μου κάνουν ρε εσύ οι άγγελοι εδώ πέρα, είδες τι λένε. Ναι, μωρέ. Τι items σας προτείνεις. Τη φίτσα tutorial how to Νάμι. Ναι, how to Νάμι. Δεύτερο level με επίσης, να σε πληροφορήσω κιόλας ότι σήμερα μου έστειλε μήνυμα ένας scammer, να το πω έτσι. Ναι. Το όνομά του, να ενημερωθούν κιόλας και τα παιδιά κιόλας, να μην πάθουν, να πατήσουν. Μην το πεις, μην το πεις, εγώ. Πληρονόμησες λεφτά από κάποιο θείο στην Αφρική. Τέλος πάντων, μου στείλε ένα σκάμερ και καλά ότι μπορώ να γίνω χορηγός για την ομάδα σου, ιστορίες και αυτά, μπλα, σουξουμούξου. Και μίλησα με τον Χελάνιο και είναι ενημερωμένος ο Χελάνιος. Μπορείτε, άμα θέλετε, να μιλήσετε με αυτόν μετά για το όνομα, ας πούμε, για αυτά. Χελάνιος. Ναι. Χωρίστε μπροστά. Ελάνιος. Σελάνιος. Εγώ έτσι. Ελάνιος. Ο Καλάνιος. Λοιπόν, Τέξο, είπαμε φρόνιμο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και Χελάνιο, έχουμε και Ελάνιο. Είναι ντουμπλε φας. Αλήθεια. Βεβαίως. Είναι duplicate. Δεν μας πειράζει. Τι ήθελα να πω. Στην Άμι τι να βγάλω τώρα, έχεις καμιά ιδέα. Μαξινή. Τον ακούω, τι μου λέει και πώς μου μιλάει. Καταρχήν, γιατί έχεις μαξάρει στην Άμι την W, είναι σαν να παίζεις σωράκα αυτή τη στιγμή. Άκου τι λέει. Κανονικά έπρεπε να ανεβάσεις Τρίτη. Τρίτη, τι να ανεβάζω και την Τρίτη. Εγώ με Champions. Όχι, μόνο Τρίτη, όχι W, τώρα είναι σωράκα. Τώρα τι να κάνω, από εδώ και πέρα τι να κάνω. Τώρα είναι αργά για δάκρυα. Θα πάρω και τον Ηλία στο λαιμό μου. Θα μας πει ότι ο Ηλίας. Τώρα είναι πολύ αργά για δάκρυα. Έχει παίξει ευρώ την παιχνίδι. Εγώ με champion supports που έχουν μέσα heal, shield ή οτιδήποτε τέτοιο, γουστάρω να ρασάρω πάρα πολύ το Arden Senses. Και εμένα μου αρέσει αυτό πολύ. Το γουστάρω πάρα πολύ να το ρασάρω γιατί βοηθάς κιόλας και το αντικάρι σου, του δίνεις attack speed. Γουστάρεις το νιώσω εδώ, βγάζεις ας πούμε, τραβάς καμιά μαλακία.
Είναι τίμιο item, ρε, είναι τίμιο item. Άμα δεν ξέρω να το καταλάβετε, αλλά... Να με την W μαξάρεις, μη λέτε μαλακίες. Μετά το E. Καλή. Μετά την ulti και μετά την U. Αχ, δεν το πιστεύω. Τι ωραίο που ήταν αυτό. Καλά, παιδιά, ορίστε άντε, μαξάρω την E τώρα. Για να μην λέτε. Καιρός ήταν. Παιδιά, σαν έχετε φάει πολύ ξύλο στον πότ, έτσι. Πολύ. Δώσαμε ξύλο πολύ και συνεπές και τίμιο ξύλο. Καλά, έχει μελανιά στο κορμάκι μου τώρα. Έτσι, την άλλη... Δεν το αξίζαμε καθόλου αυτό που έγινε. Αλλά... Ωραίο γκάνκ από την Βάη. Ναι, ναι, πολύ ωραίο. Έκανε Βάη, ήταν λάθος που έπεσε πάνω στη λιώνα. Δεν πειράζει. Δεν έπρεπε καν να την ακουμπήσει. Κόπηκε δηλαδή. Κάντε τι έκανα τώρα. Μετά. Καταρχήν θα μπορούσε να βγάλεις και cooldown bottles. Να πρέπει να το πας το cooldown στο 40%. Θα το πάω. Θα μου δώσει και το Ardents. Πώς το πας. Γράφει αυτό το παλικάρι που έγραψε για το W. Είχα μοιάστε από guides LCS τα βλέπω, παιχτών των LCS. Δεν είπαμε τίποτα, αδερφέ. Όλες οι γνώμες είναι δεκτές. Ναι, και επίσης ο κάθε ένας, και αυτό είναι η δικιά μου άποψη, παίζει διαφορετικά. Κάποιον τον βολεύει να μαξάρει την W πρώτα, κάποιον τον βολεύει να μαξάρει την E πρώτα. Αυτό γίνεται και με τα αντικείμενα. Κάποιον μπορεί να τον βολεύει να βγάλει, ας πούμε, για εντικάρι, κάποιον τον βολεύει να κάνει το Infinity πρώτα. Ναι. Κάποιον άλλον τον βολεύει να βγάλει μισό ζιλ και μετά το Infinity. Ο καθένας παίζει με διαφορετικό στυλ. Άρα, μπράβο. Έτσι του βγαίνει. Εσένα, ναι, μπορεί να σε βολεύει να μαξάρεις την W και να βγάζεις τον build που βγάζει και ο Frogen, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Ο Frogen δεν παίζει να μην. Λέμε, ρε παιδί μου, ένα παράδειγμα. Στα, α, έφερε όμως λάθος παράδειγμα. Εντάξει, ας βάλουμε τον Yellow Star. Θα σας αφήσει έτσι, χωρίς να σου την πει. Τι νόμιζες, δεν μου έλεγε. Θα βγάλουμε τον Yellow Star, ας πούμε. Εντάξει. Net, net, flash, heal! Σε κακούλης. Δεν αφήνει κανέναν, ναι, δεν αφήνει κανέναν. Είδες τι τραβάω, εγώ τι τραβάω και τιμωρία τον έχω βάλει και μόνο στον στο αναμορφωτήριο τον έχω στείλει ακόμα. Και είδες πώς τα λέει. Την έφη. Ναι. Έλα ρε, τον αγαπάμε. Άσε, δεν σε βλέπω καλά. Δεν σε βλέπω καλά. Εγώ πάτω στο... Ποιο χιλ δίνει πολύ, άμα δίνει πολύ χιλ, θα παίξω σωράκα. Εδώ είδαμε τώρα την Caitlyn να τρώει ένα all-in. Μες στη μούρη. Έτσι, έτσι. Μες στα μούτρα κιόλα. Μες στη μούρη, τα φαγιόλα. Άστα. Αυτό, αυτό. Είναι ευρώπικη δουλειά, αλλά κάθε φορά την κάνει. Βασικά είναι καλά. Που παίζει ο καθένας. Δηλαδή, ας πούμε, αν παίζεις επιθετικό support. Ναι. Ναι. Άμα σ' αρέσει να παίζεις επιθετικά, λογικά, εντάξει, μαξάρεις το να μην... Επίσης ο Λου, θες να κάνουμε μια βίζα στο mid. Ναι, να πάμε. Είναι η μπούμπλα που κάνει αυτό. Το σηκώνει στον αέρα. Ναι, ναι, η μπούμπλε. 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 Πάω και εγώ τώρα στο μέλλον. Είναι φαγικό, πολύ παλιό, αυτό παίζω. Είναι φαγικό, δηλαδή ο Κρυς το έχει κρυφτεί. Βασικά υπάρχει πια το καπέλο σαν αυτό το παιχνίδι, έτσι. Κοίτα που δεν έφυγε, ρε μπαλάκι. Τι να πω τώρα, κατά. Βγήκε ο καπετανάκι, βάλτε στο κλείσι. Θα το βάλουμε μετά. Τώρα έχουμε τον Άγγελο. Θα βάλουμε μετά. Γιατί και εγώ θα με πετάξω τώρα. Α, Mr. Mike. Θα πρέπει να βοηθήσουμε εδώ. Έχουμε Mr. Mike. Ναι, επί πίτσα εγώ δεν θα κάτσω πολύ. Γιατί όπου να είναι κιόλα είναι η ώρα να την κοπανίσω λίγο έξω βολτούλα. Οπότε λογικά σε κάνα μισάρο. Όταν βγαίνει βολτούλα, παίρνει και το outboard μαζί. Τα παίρνω όλα μαζί. Δεν αφήνω όλα. Αυτό το θέμα με το καπέλο, πώς το Greek Mafia, ας πούμε, πώς το σκέφτηκες? Να πω εγώ, να πω. Αυτό το καπέλο θέλω να μου πεις στον Πακιστανό που το έχεις πάρει, που έχεις πει, να πάω να πάρω κι εγώ ένα. Έχει ωραία, και άλλα χρώματα ή μόνο σε αυτό βγαίνει? Λούση, θα σε πετάξω από την κλίση, κάτσε φρόνημα. Είσαι και άσπρο. Τιμωρία βάλτε, μαμά, τιμωρία. Τιμωρία. Λοιπόν, όχι σοβαρά τώρα. Αυτό το Greek Mafia, ας πούμε, style, πώς το σκέφτηκες? Ήταν επειδή παίζατε Graves, ας πούμε, με το άλλο το παιδί, πώς ακριβώς? Όχι, όχι, για να πει λίγο το παιδί εδώ πέρα. Είναι η ιδέα φίλου του βασικά, όπως ξέρω, που τον άκουσα να το λέει. Ναι. Έτσι. Δεν είναι δικιά σου ιδέα. Δεν είναι καν φίλος μου, ήταν viewer μου. Είναι viewer. Είναι viewer κιόλας. Θυμάμαι που το είχες πει.
Αλλά σε έχασα σε κάποια φάση επειδή κόλλησε το PC και δεν άκουσα όλο το. Ναι. Αυτό ήταν η ιδέα, ας πούμε.